Γεια σας! Είμαι η Κατερίνα Γάτου, βοηθός μητρότητας και συντονίστρια ομάδων γονεϊκότητας. Σήμερα, σε συνεργασία με το Pharmacy D95, θα συζητήσουμε για δραστηριότητες που αφορούν βρέφη και νήπια. Ασπασία Σκουφίδη, είναι υπεύθυνη του προσμετοσκόπου και είναι παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας. Γεια σας, Ασπασία. Καλημέρα, Κατερίνα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Ήθελα να μιλήσουμε για πολύ όμορφα πραγματάκια σήμερα, έτσι, για νύπια και βρέφη. Επιστρέφοντας σιγά σιγά από το καλοκαίρι, νομίζω ότι όλοι οι γονείς ψάχνουμε σιγά σιγά για να βρούμε δραστηριότητες και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας. Την προσχολική, την βρεφική ηλικία. Πώς το χωρίζουμε, δηλαδή, αν έρθει μία μαμά και συζητήσει μαζί σου, πώς θα της έλεγες να κατατάξει ηλικιακά τα παιδάκια σε κάποια δραστηριότητα? Δεν υπάρχει κάποιος πολύ ξεκάθαρος διαχωρισμός. Μπορούμε να πούμε όμως ότι υπάρχουν τρία ηλικιακά γκρουπ, από 6 μηνών μέχρι 18, από 1,5 έτους μέχρι τα 3 έτη και από τα 3 έτη και μετά, που ξεκινάνε να γίνονται πιο συγκεκριμένες λιγάκι οι δραστηριότητες. Άρα δηλαδή στοχεύουμε και σε διαφορετικές ανάγκες, αναηλικία, κάποιο παιδάκι που είναι λίγο κινητικό, ας πούμε έτσι ένα βρεφάκι, θα κάνει διαφορετικά πράγματα, ενώ ένα παιδάκι που είναι 4 ετών σίγουρα χρειάζεται άλλα πράγματα να κάνει, έτσι είναι? Σίγουρα, όταν ξεκινάμε να μπούμε στη διαδικασία να επιλέξουμε δραστηριότητες για τα παιδιά μας, είναι δύο τα πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το πρώτο είναι τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητες του ίδιου του παιδιού. Και το δεύτερο είναι οι ανάγκες της οικογένειας και οι δυνατότητες της οικογένειας. Πολλές φορές εμείς οι γονείς μπαίνουμε στη διαδικασία να έχουμε προσδοκίες από τα παιδιά μας για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα και να θέλουμε πάρα πολύ το παιδί μας να την ακολουθήσει, αλλά το παιδί μας να μην είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Οπότε και θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να το ξανασκεφτούμε, να ακούσουμε τις ανάγκες του ίδιου του παιδιού και μετά να συνδυάσουμε όλα τα στοιχεία μαζί. Οπότε, Ασπασία, αν ένα παιδάκι πάει πρώτη φορά σε μία δραστηριότητα, μην ασχοληθούμε κατευθείαν με τις δραστηριότητες, αλλά ας μιλήσουμε για το κομμάτι πώς προετοιμάζουμε το παιδάκι για μία δραστηριότητα και τι κάνουμε αν την πρώτη φορά δεν θέλει να ξαναπάει ή αν δηλώσει, ας πούμε, ότι δεν του άρεσε. Τι πολύ κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πολύ γιατί οι περισσότεροι γονείς αυτό που συζητάνε και στις ομάδες είναι ότι τι να κάνω, να το σταματήσω ή να το ξαναπροσπαθήσω. Και αν κλάψει, τι κάνω, πώς συμπεριφέρομαι? Τις περισσότερες φορές τα παιδιά μπορεί να δείξουν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για κάποια δραστηριότητα που είτε που έχουμε εξηγήσει εμείς είτε κάποιος φίλος του μπορεί να την κάνει ήδη. Πηγαίνοντας όμως εκεί να μην είναι αυτό που περιμένανε ή να δυσκολευτούν να ακολουθήσουν την ίδια τη δραστηριότητα, να απογοητευτούν και να μην θέλουν να συνεχίσουν. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ακούσουμε το παιδί και να δούμε αν πραγματικά είναι μια δυσκολία στο να ακολουθήσει αυτά που γίνονται και αισθάνεται μια απογοήτευση. Πρέπει να το ενθαρρύνουμε να δώσει χρόνο και να γίνει 2-3 φορές ακόμα αυτή η δραστηριότητα, μιλώντας και με τον παιδαγωγό που την κάνει. Από την άλλη, σε περίπτωση που το ίδιο το παιδί δεν το ενδιαφέρει η δραστηριότητα και ίσως καμιά φορά είναι και η δικιά μας προσδοκία που θέλουμε να κάνουμε αυτό το παιδί, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να το διακόψουμε, να δώσουμε λίγο χρόνο και σε κάποια άλλη περίοδο της ζωής, αν θέλουμε να το δοκιμάσουμε ξανά. Σωστά. Έτσι, νομίζω είναι πολύ όμορφο αυτό που λες. Δηλαδή, ένα παιδάκι σίγουρα χρειάζεται να την επιβεβαίωση πρώτα απ' όλα από τους γονείς του ότι ακούγεται. Έτσι, δεν είναι? Ακριβώς. Και ίσως σιγά σιγά θα μπορέσει να δείξει κάτι άλλο. Σίγουρα και ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες, στα παιδιά από 6 μέχρι 18 μηνών, που μπορεί να ακολουθήσουμε δραστηριότητες όπως είναι η βρεφική κολύμβηση, baby yoga ή το massage, είναι κάτι το οποίο θα το επιλέξουμε εμείς και ο βασικός στόχος που έχουμε σε αυτές τις ηλικίες είναι να έχουμε μία σύνδεση του φροντιστή που στις περισσότερες φορές είναι η μητέρα με το παιδί και το γνωρίζεις και εσύ άλλωστε αυτό καλύτερα. Έτσι, έτσι. Γιατί συνήθως τα γκρουπάκια αυτά, όπως ο βρεφική γιόγκα που κάνουμε εδώ πέρα και στο Two Hearts ή δραστηριότητες για βρέφη και μεγαλύτερες ηλικίες μέχρι 12 μηνών, μπορώ να πω ότι ναι, μεν από τη μία διασκεδάζουν τα παιδάκια που έρχονται σε ένα διαφορετικό χώρο και κάνουν κάτι έξω από το σπίτι, αλλά πιο πολύ και πιο σημαντικό μάλλον είναι για τις μαμάδες που βγαίνουν και συντονίζονται και μπαίνουν μέσα σε ομάδες
με άλλες μητέρες ή άλλους γονείς και βλέπουν ότι δεν είναι μόνες. Οπότε αυτό όλο το λαμβάνουν και τα ίδια τα παιδιά. Είναι και για τους δύο καλύτερο να μπουν μέσα σε τέτοια γκρουπ. Ακριβώς. Και μέχρι μεγαλύτερη ηλικία, έτσι και μέχρι τριών ετών, δεν θα αφήσουμε ένα παιδάκι μόνο του να πάει. Συνήθως είναι φροντιστής με παιδί. Σίγουρα. Και όταν ο φροντιστής είναι καλά, όπως είναι η μητέρα, και βγάζει αυτή την ευχαρίστηση που μπορεί να παίρνει από μια τέτοια δραστηριότητα, τα συναισθήματα που παίρνει και το ίδιο το παιδί είναι πάρα πολύ θετικά και έτσι δημιουργείται μια θετική αντίληψη για το ότι κάνω κάτι στο οποίο περνάω καλά, περνάει η μητέρα μου καλά και έχω και ένα όφελος από όλο αυτό. Οπότε βοηθάμε το έδαφος ώστε αργότερα να έχουμε μια θετική ανταπόκριση στις διάφορες δραστηριότητες. Πολλοί ρωτάνε, θα κοινωνικοποιηθεί ένα μωρό? Σαφώς όχι, αλλά μυθικά θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι βλέποντας τη μαμά ότι μιλάει με μία άλλη μαμά. Γιατί μέσα στο σπίτι, στους τέσσερις τοίχους, συνήθως δεν θα μιλήσει με κάποιον άλλο. Αφήνει το τηλέφωνο ίσως στην άκρη, οπότε είναι και αυτό ένας σημαντικός παράγοντας έτσι που είναι μέσα στη σημερινή εποχή. Βγαίνω έξω, επικοινωνώ με τον κόσμο. Καλύτερα με βλέπει να συμπεριφέρομαι και προς τους άλλους. Ακριβώς. Τα παιδιά είναι από τη φύση τους κοινωνικά όντα. Δεν χρειάζονται σπρώξιμο από εμάς. Αρκεί να τους δώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον και τα ερεθίσματα και εκείνο θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μετά το χαρακτήρα τους. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Ιδίως πλέον στις οικογένειες όπου συνήθως υπάρχει μονάχα ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει με ενήλικες, έχει να πάρει πολλά θετικά πράγματα από τον άρχισε επαφή με παιδιά της ηλικίας του. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα σε μια δραστηριότητα, αλλά μπορεί να γίνει και με μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, στην παιδική χαρά της γειτονιάς. Φτιάχνοντας play dates ή πηγαίνοντας σε play groups μαζί με το φροντιστή του, όπου θα βρίσκουν παιδιά και οικογένειες της ίδιας περίπου ηλικίας. Δεν είναι απαραίτητο τις περισσότερες φορές να είναι ακριβώς στην ίδια ηλικία τα παιδιά. Παιδιά που σωλανστρέφονται με παιδιά από διαφορετικές ηλικίες έχουν να πάρουν και πολλά περισσότερα πράγματα. Αυτό γιατί από τα μικρότερα. Άμα είναι μεγαλύτερα, τι θα μεγαλύτερα γίνει. Παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οι ενήλικες δεν ζούμε σε έναν κόσμο με ανθρώπους που είμαστε όλοι στην ίδια ηλικία. Συναντρεφόμαστε με ανθρώπους με διαφορετικές ηλικίες. Οπότε, όσο αυτό από μικρή ηλικία έρχονται τα παιδιά σε επαφή με όλες τις ηλικίες που υπάρχουν γύρω τους, κάνει πάρα πολύ καλό. Παλιά υπήρχαν οι γειτονιά, οι παιδιά που θα βγαίνουν να παίξουν με τα παιδιά από όλες τις ηλικίες. Πλέον αυτό στις μέρες μας δυστυχώς δεν υπάρχει. Οπότε, μέσα από κάποια playgroups ή κάποια playdates που μπορεί να διοργανώνουν οι γονείς ή σε αντίστοιχους χώρους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τα ίδια τα παιδιά έρχονται σε επαφή και παίζουν και κάνουν διάφορες δραστηριότητες παίρνοντας και τα ωφέλη.